καλοί μου φίλοι, χαίρετε καλοί μου χριστιανοί. Το θέμα της τεκνοποιίας απασχολεί σήμερα πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα. Και απασχολεί κυρίως ακόμη και νέα κορίτσια από ηλικίας 25 και άνω. Δεν μπορούν πραγματικά να συλλάβουν φυσιολογικά παιδιά και προβαίνουν σε διάφορες τεχνικές πράξεις όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχουν θαυμαστά πραγματικά γεγονότα που ακόμη και τους γιατρούς τους κάνουν να σηκώνουν τα χέρια και να αποδέχονται το μεγαλείο του Θεού. Για ένα θαυμαστό τέτοιο γεγονός λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Συνέβη σε μια φίλη της εκπομπής και προσωπική μας φίλη, τη Γεωργία από τα Τρίκαλα, η οποία διάγει το 43ο έτος της ηλικίας της. Παντρεύτηκε πριν από λίγα χρόνια το Νικόλαο, ένα πολύ καλό παιδί, και προσπαθούσαν από κοινού να κάνουν παιδάκι. Δεν μπορούσαν όμως και έκαναν επισκέψεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία και πολλούς γιατρούς στην Αθήνα και στα Τρίκαλα και στη Λάρισα. Η Γεωργία όμως συνδέεται με έναν ταπεινό Άγιο Γέροντα, δεν θα αναφερθούμε στο όνομά του, αλλά συνδέεται με έναν γέροντα που μοιάζει και ακολουθεί τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Ιακώβου, του Αγίου Παϊσίου. Και τις συμβουλές του γέροντα αυτού πάντα άκουγε. Επί σειρά λοιπόν ετών, μέσα στον έγαμο πλέον βίο, τον ρωτούσε η Γεωργία αν θα αποκτήσει παιδάκι. Ο γέροντας έλεγε να κάνει υπομονή. Δεν είχε, βλέπετε, την πληροφορία την ανάλογη. Και η Γεωργία τον υπάκουε. Πριν όμως από λίγα χρόνια, με την πίεση του συζύγου τους, φαίνεται, βλέπαν ότι πέρασαν τα χρόνια και δεν μπορούσε πλέον να συλλάβει φυσιολογικά, άρχισαν να επισκέπτονται και πάλι τους γιατρούς στην Αθήνα για να προβούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Τις επισκέψεις αυτές λοιπόν μετέβαιναν στο νοσοκομείο ΟΡΕΑ και την καλή φίλη τη Γεωργία την παρακολουθούσε ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου, ο γιατρός, γυναικολόγος γιατρός, ο Σταύρος Οβοτόπουλος, μαζί με ένα team ιατρικό. Ήταν γνωστή λοιπόν η Γεωργία στο ΟΡΕΑ και αναφερόμαστε πλέον με στοιχεία και με ονόματα για να δείτε πόσο θαύματα κάνει στη ζωή μας ο Χριστός δίπλα μας και εμείς δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, η ιατρική ομάδα του νοσοκομείου ΡΕΑ εξέτασε την καλή φίλη τη Γεωργία και διαπίστωσε ότι, όπως της είπαν, ότι τα οάρια, όπως λένε, συνηθίζεται να λένε, είναι γερασμένα και ότι είναι σε πρόωρη εμεινόπαυση. Και αυτός ο λόγος επιβάλλει πλέον, κατά τρόπον τεινά, την διαδικασία της εξωσωματικής σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν παιδιά το ζευγάρι. Το ζευγάρι το δέχτηκε, χωρίς βέβαια να έχουν την ευλογία του γέροντα. Όμως την Γεωργία κάτι την έτρωγε μέσα της και γι' αυτό δεν άργησε να τηλεφωνήσει το γέροντα πριν από λίγους μήνες. Γέροντα, θα μεταβώ στην Αθήνα να κάνω εγχείρηση προκειμένου να προετοιμαστώ για την εξωσωματική. «Καλά, καλά», έλεγε ο γέροντας. «Να μην βιαστείς, να μην βιαστείς να προβείς. Έχει ο Θεός, έχει ο Χριστός μας, έχει η Παναγία μας, έχει και ο Άγιος Αναστάσιος, ο Γόρδιος». Αυτά έλεγε στην Γεωργία ο γέροντας.
Η Γεωργία έβλεπε το δισταγμό του γέροντα και καθυστερούσε την απόφαση να μεταβεί στην Αθήνα. Ωστόσο άρχισε με την πίεση των γιατρών αλλά και της φίλης της διευθύντριας εκεί στο γραφείο προσωπικού του νοσοκομείου της Ευαγγελίας, άρχισε όπως λέει να προετοιμάζεται και γι' αυτό κατέθεσαν τα διάφορα έγγραφα προς το ΝΕΟΠΗ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να αγοραστούν κάποια φάρμακα που θα χρησιμοποιούνται για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ήρθε λοιπόν, πέρασε από την Επιτροπή των Γιατρών του ΕΟΠΗ, εγκρίθηκαν τα φάρμακα για την εξωσωματική γονιμοποίηση και μετέβη στο ΟΡΕΑ για τις τελευταίες εξετάσεις. Εκεί λοιπόν ο γιατρός που την εξέτασε έκανε έναν υπέροχο και διαπίστωσε ότι, όπως είπε ο ίδιος, ότι κάποιο ινομίωμα υπήρχε μέσα στην μήτρα της κοπέλας και ότι θα έπρεπε να εγχειριστεί. Έφυγε η κοπέλα από το νοσοκομείο λυπημένη πλέον για ένα νέο πρόβλημα που άρχισε να δημιουργείται. Πήρε τον παππούλι και του είπε: «Γέροντα, αυτό και αυτό, έχω ένα καινούριο πλέον πρόβλημα που με απασχολεί. Έχει ο Θεός, με γιους και με διχατέρες», είπε ο γέροντας. Η Γεωργία δεν κατάλαβε τι της είπε. «Άντε με γιους και με διχατέρες, δεν θα κάνεις τίποτε από αυτά που λένε οι γιατροί. Όλα τα φροντίζει ο Χριστός για σένα και η Παναγιά». Αυτά είπε ο γέροντας, προβληματίζοντας ακόμη περαιτέρω την καλή μας φίλη τη Γεωργία. Παραμονές του Ευαγγελισμού και η Γεωργία προβληματισμένη πλέον και περιμένοντας τις μέρες για να κατέβει να εγχειρήσει το ινομίωμα όπως της είχαν πει οι γιατροί στο ΡΕΑ, παίρνει το γέροντα για να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί για μια φίλη της η οποία έπασχε από την ανίατη ασθένεια του καρκίνου. Ο γέροντας ρώτησε πώς είναι το όνομα της κοπέλας, είπε να γίνει καλά, ευχήθηκε ανάλογα και απευθύνθηκε έπειτα στη Γεωργία. «Άντε κορίτσι μου, ο Θεός το έδωσε το δώρο. Το ποθούμενο για σένα έρχεται. Η Παναγία σου έδωσε το δώρο. Άντε με το καλό». «Τι εννοείς γέροντα?» τον ρώτησε κατάπληκτη η Γεωργία. «Να, αυτό που εννοώ το κατάλαβες. Άντε όλα θα έρθουν με το καλό». Λέει: «Γέροντα, ακόμη δεν έχω κάνει εγχείρηση, ούτε έχω προβεί σε καμιά διαδικασία εξωσωματικής. Περιμένω να τελειώσω μήνας και θα μου πούνε οι γιατροί να κάνω πρώτα την εγχείρηση. Δεν θα χρειαστεί, παιδί μου, να κάνεις τίποτα από αυτά. Στόδωσε, σου είπα, το δώρο η Παναγία και ο Χριστός». Η Γεωργία, έκπληκτη, έκλεισε το τηλέφωνο αφού αποχαιρέτησε το γέροντα και συζήτησε με τον σύζυγό της, τον Νίκο, τα καθέκαστα. Δηλαδή, λέει, ο γέροντας νομίζω ότι είμαι έγκυος. Αυτό μου άφησε να νοηθεί. Και της λέει ο σύζυγός της: «Δεν πας να πάρεις ένα τεστ εγκυμοσύνης να δούμε αν έχει δίκιο ο γέροντας?» «Δεν πειράζει, ας πάρεις». «Μωρέ, όχι ένα, δύο θα πάρω και τρία», λέει η Γεωργία, «αν παραστεί ανάγκη». Κάνει λοιπόν το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης, βγαίνει θετικό ότι ήταν έγκυος. Παίρνει και δεύτερο τεστ εγκυμοσύνης και το δεύτερο θετικό. Άρχισε να τρελαίνεται. Παίρνει και το τρίτο τεστ εγκυμοσύνης και το τρίτο θετικό. Τότε αποφασίζει να πάρει τηλέφωνο στο νοσοκομείο, στο ΡΕΑ, για να μιλήσει με τον γιατρό. Μίλησε πρώτα η φίλη της και η γνωστή μας η Ευαγγελία, που είναι η διευθύντρια εκεί του προσωπικού, και της είπε ότι το ευχάριστο νέο, ότι είναι έγκυος. Μόλις το πληροφορήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΡΕΑ, ο γυναικολόγος, ο καλός αυτός ο γυναικολόγος, ο Σταύρος ο Φωτόπουλος, ότι έγινε αυτό και αυτό, είπε εντελώς έτσι ασυναίσθητα: «Εγώ, αν έχει μείνει έγκυος, θα σχίσω το πτυχίο μου. Οι εξετάσεις όλες έδειχναν ότι είναι αδύνατο πλέον, είναι γερασμένα τα οάρια και είναι αδύνατο η κοπέλα αυτή να τεκνοποιήσει με φυσιολογικό τρόπο». Η Ευαγγελία πιστεί και αυτή και λέει: «Μάλλον θα σκίσεις, γιατρέ, τα πτυχία. Η Γεωργία είναι έγκυος. Να κατέβει», λέει, «γρήγορα κάτω.
αυτός ήταν ο διάλογος στο τηλέφωνο της Γεωργίας, του γιατρού και της διευθύντριας εκεί, της γνωστής Ευαγγελίας. Αυτά λοιπόν έγιναν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Μάρτιο. Μετά το τηλεφώνημα λοιπόν οι γιατροί είπαν να κατέβει η Γεωργία επιγόντως κάτω για να δουν τι τρέχει και να δώσουν τη δέουσα αγωγή και τις δέουσες συμβουλές. Εκείνη πάλι τηλεφώνησε στον Παππούλη, ο Παππούλης είπε ότι το ποθούμενο έχει έρθει, να μην φοβάται καθόλου, ό,τι και να κάνουν οι γιατροί, η Παναγία και ο Χριστός έχουν πλέον αποφασίσει ότι θα έρθει το ποθούμενο για σένα. Και της είπε μάλιστα να μην αναφέρει τίποτε μέχρι να περάσουν λίγοι μήνες και ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ γρήγορα θα γίνει μητέρα. Αυτή άκουγε το γέροντα και κατέβηκε όμως για να πάρει και τη συμβουλή του γιατρών, γιατί ο γέροντας δεν την απέτρεψε από αυτό. Βγαίνοντας στο νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν σχεδόν όλοι οι γιατροί εκεί του νοσοκομείου και έμειναν κατάπληκτοι. Η Γεωργία ήταν έγκυος και μάλιστα υπήρχαν όχι ένα αλλά δύο έμβρια. Το ένα, όπως είπαν οι γιατροί, δεν μεγάλωνε ως τον ένα σάκο, μεγάλωνε μόνο το ένα. Της έδωσαν κατάλληλη αγωγή και αυτά και έμειναν κατάπληκτοι. Όλοι πλέον οι γιατροί του ΡΕΑ, όλοι μα όλοι οι γιατροί του ΡΕΑ θέλουν με πάση θυσία να συναντηθούν με αυτό το γέροντα για να διαπιστώσουν στη μορφή του την πίστη, την ορθόδοξη πίστη, την πίστη της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για ένα θαύμα του Χριστού μας, για ένα θαύμα της Παναγίας. Και δεν είναι το μοναδικό. Και ο Μιλών έχει δει θαύμα της Παναγίας. Μετά από 22 χρόνια, όπως ανέφερα παλιά, απεκτήσαμε παιδιά και μάλιστα όχι ένα, δύο κοριτσάκια. 6 μήνες πριν, ο ίδιος γέροντας μας είπε ότι το ποθούμενο θα έρθει και για σας και η Παναγία και η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Αναστάσιος. Τότε γιορταζόταν ο Άγιος Αναστάσιος, ήταν Ιούνιος του, γιορτάζαμε τον Άγιο Αναστάσιο το Γόρδιο, Ιούνιος του 2012, και όταν μου το ανέφερε και μετά από 6 μήνες έμεινε η σύζυγός μου έγκυος και μάλιστα όχι σε ένα, σε δύο κοριτσάκια. Έτσι έγινε και με την καλή μας τη φίλη τη Γεωργία. Και δεν είναι μόνο τα μοναδικά αυτά περιστατικά που δείχνουν ότι ο Θεός μας είναι παρόν στη ζωή μας, έχει τους Αγίους τους και μας καθοδηγούν και ο ίδιος μας έχει πάρει από το χέρι τον καθένα από μας και μας οδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας. Αρκεί και μεγάλη προϋπόθεση, και αυτό το λέω και απευθύνουμε σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν, σε όλα τα κορίτσια αυτά τα νέα που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί με χίλιους τρόπους, αρκεί να έχουν πίστη στο Θεό και απόλυτη πίστη, και ο Θεός τότε όταν κρίνει πως είναι καλό δίδει τη δυνατότητα της συνδημιουργίας στο ζευγάρι. Και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί γίνεσαι συνδημιουργός του Θεού με την απόκτηση των τέκνων. Θα αναφερθούμε σε δύο ακόμη γεγονότα που τα έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, αλλά καλό είναι να τα λέμε, που αφορούν τέτοια θαυμαστά περιστατικά και μάλιστα που κάνουν τους γιατρούς να σηκώνουν τα χέρια. Και όχι μόνο οι γιατροί, πρέπει να αρχίσουν να τα σηκώνουν και οι πολιτικοί που αμφισβητούν την έντονη παρουσία των Αγίων στη ζωή του Έλληνα, στη ζωή του Ορθοδόξου Έλληνα. Η Γεωργία Δίδη πλέον πρέπει να είναι στον 7ο μήνα και γι' αυτό το αναφέρουμε το περιστατικό. Ήδη έχει προχειγορημένη η εγκυμοσύνη, αλλιώς δεν θα το αναφέραμε αν ήταν ακόμη στα πρώτα στάδια, για να μην την θεωρήσουμε, να μην την πειράξουμε, να μην την ενοχλήσουμε στην εγκυμοσύνη, και αρχίζουν και την ενοχλούν και διάφοροι άλλοι να τη ρωτούν για το θαύμα που η ίδια βίωσε, για το θαύμα
αυτό της Παναγίας, ο ίδιος και ο σύζυγός της. Εμείς θα της ευχηθούμε καλή λευτεριά και θα αναφερθούμε, όπως είπαμε, και σε άλλα δύο περιστατικά που έγιναν σε μια διπλανή από τα Τρίκαλα πόλη, την Καρδίτσα. Εκεί το ένα είναι πάρα πολύ συνταρακτικό, γιατί οι γιατροί απέτρεπαν το ζευγάρι επί 8 χρόνια να κάνουν παιδί, και το απέτρεπαν γιατί και οι δύο είχαν το στίγμα, το λεγόμενο στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, κάτι που ήταν απογορευτικό για να γεννήσουν παιδί. Είχαν μια πιθανότητα 25% να είναι υγιές το παιδάκι που θα συλληφθεί και αν γεννηθεί. Το ζευγάρι λοιπόν αυτό είχαμε, όπως είχε το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, και η κοπέλα και ο σύζυγος, ο άντρας της, και οι γιατροί ήταν απαγορευτικοί, ρητά απαγόρευαν, απαγορευτικοί δηλαδή, απέναντι στο ενδεχόμενο της τεκνοποίησης. Απελπισμένοι και οι δύο μετέβαιναν στο εκκλησάκι, εκεί σε ένα εκκλησάκι, και έβλεπαν που και που το συγκεκριμένο γέροντα, ο οποίος τους ενίσχυε και τους έλεγε να έχετε πίστη, και η Παναγιά πάντα φέρνει δώρα. Η Παναγιά πάντα θα σας δώσει δώρο. Και ο Άγιος Αναστάσιος. Ο Άγιος Αναστάσιος, ο Γόρδιος, έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολλά θαύματα. Και κάποια στιγμή λοιπόν το ζευγάρι βρέθηκε μόνο του στην εκκλησία με τον Παπούλη. Τότε ο Παπούλης πήρε την κάρα του Αγίου Αναστασίου, η κάρα η οποία ευωδιάζει, και του σταύρωσε, και σταύρωσε και την κοιλιά της κοπελιάς. Μετά από 2 μήνες μετά το περιστατικό αυτό, ο Παπούλης πήρε τηλέφωνο στο συγκεκριμένο παιδί και του λέει ότι άντε με το καλό, ο Άγιος Αναστάσιος το ευλόγησε, το ποθούμενο έρχεται. Πραγματικά μετά από 2 μήνες η κοπέλα έμεινε έγκυος. Οι γιατροί της πρότειναν να προβεί σε έκτρωση, να κάνει έκτρωση, γιατί ήταν επικίνδυνο να γεννηθεί ένα άρρωστο παιδάκι. Η ίδια ρώτησε τον Παπούλη και πήγαν στον Παπούλη. Ο Παπούλης είπε ότι το παιδάκι είναι μια χαρά, έχει την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας και του Αγίου Αναστασίου και θα γεννηθεί υγιές. Άστε τους γιατρούς να λένε. Οι γιατροί λοιπόν μπροστά στην αιμονή του ζευγαριού σήκωσαν τα χέρια και είπαν αφού το θέλετε ας προχωρήσει. Το παιδάκι γεννήθηκε μάλιστα με θαυμαστό τρόπο, όπως λέει ο πατέρας του, την ώρα της αναμονής. Παρακαλούσε τον Άγιο Αναστάσιο το Γόρδιο, έχοντας μια μικρή εικονίτσα, να βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Και τότε λέει μέσα στο δωμάτιο της αναμονής που περίμενε μαζί με τα πεθερικά του, ευωδίασε ολόκληρο το δωμάτιο, προκαλώντας την εντύπωση και σ' άλλους εκεί που περίμεναν. Ένιωσε αυτό το βίωμα και τότε κατάλαβε ότι όλα πήγαν καλά. Το παιδάκι γεννήθηκε, σήμερα είναι, οδεύει στο 2ο έτος ηλικίας και έχει το όνομα προς τιμήν του Αγίου Αναστασίου, το όνομα Αναστάσιος. Και το ζευγάρι ζει, όπως είπαμε, στην Καρδίτσα. Αυτά λοιπόν τα είπαμε τα περιστατικά για να τα ακούν γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται, πραγματικά αγωνίζονται με διάφορους τρόπους να αποκτήσουν παιδιά, να μην απελπίζονται, και ακόμη και στις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, τις οποίες προβαίνουν πολλές φορές, γίνονται διάφορα παρατράγουδα που σκοπό έχουν να τις απελπίσουν, να τους αποσπάσουν χρήματα και να τις καθυστερήσουν την τεκνοποίηση. Να μην απελπίζονται, να έχουν την ελπίδα και την πίστη προς την Παναγία και τον Χριστό, και εκείνος όταν θεωρήσει ότι είναι σκόπιμο και ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να δώσει παιδί, θα το δώσει, να είναι βέβαιη. Η πίστη στον Χριστό σώζει και κάνει θαύματα, και ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή μας, αυτό να το θυμόμαστε όλοι μας. Γίνονται λοιπόν, η παρέμβαση του Θεού γίνεται σε εποχές που κάποιοι κύριοι μεγιστάνες του πλούτου προωθούν τις εκτρώσεις και ζητούν επιτακτικά από τις κυβερνήσεις την νομιμοποίηση των εκτρώσεων, και μάλιστα στην Ελλάδα έχουμε το τραγικό φαινόμενο να έχουμε 400.000 νόμιμες εκτρώσεις, χώρια οι παράνομες.
και έφτασε το σημείο τα νοσοκομεία, τα μευτήρια της χώρας να ζουν πλέον όχι από τις γεννήσεις, αλλά να επιβιώνουν από τις εκτρώσεις που γίνονται από νεαρά κορίτσια. Εκτρώσεις οι οποίες πληρώνονται με τα γενέστερα, όταν τα κορίτσια αυτά δημιουργούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν οικογένειες, έχουν διάφορα παρατράγουδα και δεν μπορούν πλέον να αποκτήσουν παιδί. Όταν αμφισβητείς την παρουσία του Θεού στον κόσμο και γίνεσαι, προσπαθείς να πάρεις τη θέση του Θεού με εγωισμό, ότι δήθεν ελέγχεις το σώμα σου, ότι δήθεν έχεις, όπως λένε οι γυναίκες, ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα ο έλεγχος του σώματος από τη γυναίκα, ότι ανήκει στη γυναίκα το σώμα. Το σώμα δεν ανήκει ούτε στη γυναίκα ούτε στον άντρα. Είναι δοχείο της ψυχής, είναι ένα κάλυμα της ψυχής, ένα εφήμερο κάλυμα το οποίο περνάει η ψυχή και διάγει για να δίνει εξετάσεις, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες από το Άγιο Όρος, προκειμένου να συναντήσει την αιωνιότητα ή να πορευτεί προς την κόλαση. Αυτά λοιπόν, εμείς θα ενισχύουμε και θα αναφέρουμε από αυτή την εκπομπή όσο μπορούμε θαύματα τωρινά, με περιστατικά, με ονόματα, με γιατρούς, και οι γιατροί θα μας το επιτρέψουν, να μπορεί να το επιβεβαιώσουν αυτά που είπαμε, γιατί και οι ίδιοι δεν ξέρω αν σκίσαν τα πτυχία, να ελπίζουν να μην το έκαναν και να συνεχίζουν να βρίσκονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, όπου μπορεί να ερωτηθούν από διάφορους και να επιβεβαιώσουν το θαυμαστό αυτό γεγονός που συνέβη με το συγκεκριμένη περίπτωση της Γεωργίας, την οποία πήραμε την άδεια προκειμένου να αναφερθούμε στο όνομά της. Εμείς, όπως είπαμε, της ευχόμαστε καλή λευτεριά, να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος, και το παιδάκι ή τα παιδάκια που να γεννηθούν να είναι χριστιανοί καλοί, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και καλό θα ήταν λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ καλό και αρεστό στο Θεό, αντί να έχουμε αυτές τις δολοφονίες των 400.000 παιδιών μέσω των εκτρώσεων, η κυβέρνηση να φροντίσει, αντί να έρχονται λαθρομετανάστες, να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην χώρα μας, φροντίζοντας με νόμους να ενισχύσει τις οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν παιδάκια και σκέφτονται με διάφορους τρόπους, ότι βάζουν τους οικονομικούς τρόπους και αποτρέπονται από αυτό το γεγονός. Τα παιδιά είναι δώρα του Θεού και ο Θεός φροντίζει για τα παιδιά και όχι οι γονείς. Ο Θεός τρέφει τα παιδιά μας, να το ξέρετε, όχι οι γονείς. Ο Θεός σπουδάζει τα παιδιά μας, όχι εμείς. Απλώς εμείς είμαστε διαχειριστές της πορείας των παιδιών, και ως διαχειριστές το μόνο που οφείλουμε είναι να κάνουμε τα παιδιά μας καλούς χριστιανούς, τίποτε περισσότερο. Να τους δώσουμε δηλαδή να έχουν στην καρδιά τους φυτευμένο το Χριστό και να πορεύονται με το Ευαγγέλιο και το Χριστό στη ζωή τους. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί ο γονέας να κάνει στα παιδιά του, τίποτε περισσότερο. Τα όλα τα άλλα τα έχει αναλάβει ο ίδιος ο Θεός, όπως αναλαμβάνει κάθε άνθρωπο που φέρνει μέσα στον κόσμο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι μάλιστα σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να έχουν παιδί αυτή τη χρονιά να το αποκτήσουν. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.